να πάμε στο Σγουροκεφάλι, περιοχή του Δήμου Χερσονήσου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπου μπαίνουν για τα καλά, μπήκαν για να είμαι ακριβής, σε mood και σε ρυθμούς εορτασμού του Πάσχα, καθώς θα έχουμε ένα πασχαλινό εργαστήρι, το τρίτο κατά σειρά στην περιοχή, με κάλαντα, κατασκευές, δημιουργίες. Έτσι ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή. Για συμβολικούς λόγους βέβαια, δίνοντας βήμα σε περιοχές της ενδοχώρας. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βαγγέλη Καστρινάκη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σγουροκεφαλίου. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Είμαστε καλά, ετοιμάζεστε για το αυριανό πασχαλινό εργαστήρι? Η αλήθεια είναι σε πυρετώδεις ετοιμασίες, ο χώρος είναι σχεδόν έτοιμος. Εδώ η βοήθεια είναι αρκετή και περιμένουμε χαρά αύριο μικρούς και μεγάλους να διασκεδάσουμε σε ένα πασχαλινό εργαστήρι, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται θεσμός, και αυτό γιατί ο σύλλογός μας έχει αυτόν τον σκοπό πολλές φορές, να φέρνει τους νέους κοντά. Πιστεύω το έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια, αλλά τα μικρά παιδιά είναι αυτά που ο ενθουσιασμός τους μας δίνει κάθε φορά περισσότερο έμπνευσμα, έτσι ώστε να κάνουμε περισσότερες εκδηλώσεις γι' αυτά. Μάλιστα, ένα εργαστήρι λοιπόν θεσμός. Τι ώρα ξεκινάτε, θα διαρκέσει πόσο και τι περιλαμβάνει? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το πρωί αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία. Θα βγούμε στους δρόμους να πούμε τα κάλαντα, αν μας το επιτρέψει και ο καιρός. Θα συνεχίσουμε γύρω στις 12 στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Σγουροκεφαλίου με θεατρικό παιχνίδι από το Σύλλογο Εμψυχωτών Θεατρικού Παιχνιδιού Νομού Ηρακλείου. Ναι. Και θα επιστρέψουμε στην πλατεία του χωριού ξανά στο κτίριο της κοινότητας, όπου θα κατασκευάσουμε χειροποίητες λαμπάδες. Και κάτι που αφορά την παράδοση, θα δείξουν οι παλιοί πώς να φτιάχνουμε σταυρούς από βάγια, δηλαδή από φύλαφη, για τη μεγάλη γιορτή της Κυριακής των Βαΐων που είναι ακριβώς την επαύριο. Μάλιστα. Εντωμεταξύ, μπορεί κάποιος να έρθει και στην περιοχή σας, άσχετα αν κατάγεται ή όχι από το Σγουροκεφάλι, έτσι δεν είναι? Δεν το συζητάμε. Πάντα περιμένουμε όποιον θέλει, ένα περαστικό, ένα φίλο, όποιον θέλει να έρθει να συμμετέχει στις εκδηλώσεις μας. Και να αναφέρουμε βέβαια ότι και στο εργαστήριο αυτό συμμετέχει και η κοινοφιλής επιχείρηση του Δήμου Χερσονήσου με τον πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Μιλάκη. Ναι. Που κάθε είτε Χριστούγεννα έχουμε είτε Πάσχα, τέλος πάντων, σε μεγάλες στιγμές οργανώνονται, συνεργάζονται και έχουν πολύ όμορφα αποτελέσματα για τους κάτοικους της περιοχής. Εγώ βλέπω, κύριε Καστρινάκη, ότι είστε άνθρωποι που αγαπάτε τον πολιτισμό, την παράδοση. Τηρείτε έθιμα και παραδόσεις. Έχετε λάβει μια σκητάλα από τους παλαιότερους, τη δίνετε στη νέα γενιά και πολύ καλά κάνετε. Και είστε και ένας νέος άνθρωπος και έχετε καταστήσει θεσμό αυτό το πασχαλινό εργαστήρι. Και όχι μόνο, και η αλήθεια είναι ότι η βοήθεια πάντα και από το Δήμο, από την Κοινοφελή, από τον κύριο Μιλάκη και από όλους τους τοπικούς φορείς, γιατί είναι πολύ σημαντικό να, σε ένα χωριό, ιδιαίτερα της ενδοχώρας, όλοι οι φορείς, οι τοπικοί, να είναι μια γροθιά. Μιλάμε για το τοπικό, μιλάμε για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό. Μάλιστα. Εννοείται την ενορία που πάντα βοηθάει. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να τραβήξετε και ένα βίντεο από αύριο, να το προβάλλουμε στην εκπομπή της Δευτέρας. Υποχρέωσή μας. Εννοείται και σας περιμένουμε. Καλή επιτυχία και η πόρτα της εκπομπής πάντα ανοιχτή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλό Πάσχα. Σας ευχαριστούμε πολύ.